Είπαμε στα πλαίσια της Διεθνούς ημέρας Περιβάλλοντος να καθαρίσουμε την παραλία του Ανάλκα, μια παραλία η οποία αποδεικνύει ότι η φύση έχει δικούς της κανόνες και δικούς της νόμους. Είναι ίσως το πιο επιβαρημένο σημείο του Δήμου Σιτίας και γι' αυτό το λόγο είπαμε να έρθουν τα παιδιά, να κινητοποιήσουμε λίγο, όχι τόσο για να καθαρίσουμε την παραλία, η παραλία καθαρίστηκε με άλλους τρόπους, αλλά για να ευαισθητοποιήσουν τα παιδιά να μάθουν ότι η συλλογική προσπάθεια, η συνεργασία όλων είναι αυτή που πρέπει να δώσει το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα που στο περιβάλλον το οποίο ζούμε εμείς θα ζήσουν αυτά τα παιδάκια αύριο, μεθαύριο τα δικά τους τα παιδιά, οπότε είναι υποχρέωση όλων με τον οποιοδήποτε τρόπο να προστατεύουμε τις αξίες τις συγκεκριμένες, οι οποίες είναι διαχρονικές και πρέπει να παραμείνουν διαχρονικές. Όπως είδατε, παρά το ότι είναι μικρά τα παιδιά, το μισό της παραλίας σχεδόν τακτοποιήθηκε, καθαρίστηκε. Υπήρξε διάθεση, υπήρχε βούληση από τα παιδιά, από τις δασκάλες τους. Εκτιμώ ότι δίνουμε ένα μάθημα όσο μικρό και αν είναι. Ξέρετε, στα παιδιά μένει συνήθως και το παράδειγμα των μεγαλύτερων και το ότι δείχνουμε κάποια ευαισθησία σε κάποια συγκεκριμένα πράγματα που θέλουν ευαισθησία. Και του χρόνου να είμαστε καλά. Πρέπει να δώσουμε δείγματα για τη νέα γενή. Προστασία το περιβάλλον, να μην πετάμε τίποτα, γιατί μια στιγμή θα το δρόμε σε όλα, μέσα τα ψάρια και τα άλλα τρόφιμα. Οπότε, σεβασμό στο περιβάλλον και στη ζωή όλων μας. Είναι μια καλή κίνηση για τα παιδιά, να μάθουν να μαζεύουν, να κρατάνε το περιβάλλον καθαρό. Είναι πολύ ωραίο μάθημα για τα παιδιά. Ναι. Αυτή η δράση γίνεται κάθε χρόνο όπως γνωρίζουμε και θα συνεχιστεί φαντάζομαι, έτσι. Ναι. Είσαστε από τις 9 το πρωί εδώ, έχετε έρθει, ναι. Και θα κάτσετε πόσο, υπολογίζετε? Δύο ώρες περίπου. Α, ωραία. Βρισκόμαστε στην παραλία του Ανάλκα, μια από τις πιο επιβαρημένες παραλίες του Δήμου Σιτίας λόγω των θαλάσσιων ρευμάτων. Έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να είχαμε μαζί μας σήμερα παιδιά από το 1ο και το 3ο Δημοτικό Σχολείο Σιτίας, όπου τα ευχαριστούμε πάρα πολύ τη σημερινή του συμμετοχή μαζί με το εκπαιδευτικό προσωπικό. Θέλω να ευχαριστήσω με τη σειρά μου την Τέλη Ηρακλείου Λασιθίου για τη δωρεάν μεταφορά των παιδιών σήμερα στην παραλία. Την εταιρεία Θαλίες, η οποία συνέδραμε στη δωρεάν παραχώρηση για τα μπλουζάκια στα παιδιά, όπου λόγω τη σημερινή μα δράση είναι καμία μάχη δεν είναι χαμένη για το περιβάλλον. Και να ευχαριστήσω με τη σειρά μου τον Δήμαρχο Σιτίας, κύριο Γιώργο Τζερβάκη, ο οποίος παρευρέθηκε μαζί μας, όπως και τον πρόεδρο της τοπικής συνότητας Σιτίας, τον κύριο Νίκο Τζαβολάκη. Στόχος μας με τη σημερινή δράση είναι να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά από μικρή ηλικία και να δείξουμε ότι καμία μάχη δεν είναι χαμένη και ότι η ατομική ευθύνη είναι πάνω απ' όλα για ένα περιβάλλον καθαρό και για μια πόλη καθαρή. Μάλιστα, σε λίγη ώρα θα παρευρεθούμε στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Σιτίας, όπου θα πραγματοποιηθεί μια δράση δεντροφύτευσης μετά από πρωτοβουλία του εκπαιδευτικού προσωπικού του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σιτίας. Φέραμε εδώ τα παιδιά σήμερα, που είναι η μέρα του περιβάλλοντος, να ευαισθητοποιηθούμε λίγο παραπάνω. Η εταιρεία Θαλίες έδωσε στα παιδιά μπλουζάκια και ο Δήμος προσφέρανε και χυμού στα παιδιά, νερά. Κάτσαμε, μαζέψαμε κάπως η ώρα μερικά σκουπίδια. Δυστυχώς είναι τόσο ο όγκος των σκουπιδιών που δεν είναι δυνατό να μαζευτεί όλος. Αλλά νομίζω ότι κάθε βήμα είναι πολύ σημαντικό, όσο μικρό και αν είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντως είσαστε ευχαριστημένοι για τη δουλειά που έγινε σήμερα εδώ, έτσι? Νομίζω ότι έγινε πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Τα παιδιά πήραν ένα μάθημα ότι είναι καλό να προστατεύουμε το περιβάλλον. Και νομίζω ότι αυτό μόνο όφελος έχει τα παιδιά. Κύριε Μαράκη, η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος σήμερα και γίνονται κάποιες εκδηλώσεις εδώ στη Σιτία. Προφανώς δεν θα έλειπε και ο Σύλλογος Προστασίας Θαλάσσιων Χελώνων καρέτα-καρέτα από αυτές τις εκδηλώσεις, γιατί είναι ευαισθητοποιημένος όπως ξέρουμε και πάντα είναι παρόν. Ναι, σύμφωνοι. Είμαστε βέβαια έχρηστα αργοπορημένοι, γιατί ήμασταν σε ένα άλλο δημοτικό και προσπαθούσαμε να πούμε στα παιδιά τι να προσέχουν όταν πηγαίνουμε στην παραλία, δηλαδή τα απλά πράγματα να, όταν παίξουμε στην παραλία και ανοίξουμε λακκούβες και φτιάξουμε τα κάστρα, μετά όλα αυτά πρέπει να τα σκεπάσουμε και να τα ρίξουμε, να μην δημιουργούνται εμπόδια για τις καλές μας χελώνες καρέτα-καρέτα που έρχονται να γεννήσουν. Η μέρα περιβάλλοντος. Η μέρα, πολύ σοβαρή ημέρα για όλο τον κόσμο, για όλο τον πλανήτη. Γιορτές υπάρχουν, αλλά το θέμα είναι εμείς έχουμε συνειδητοποιήσει τι συμβαίνει. Θέλουμε να σεβόμαστε τον πλανήτη, θέλουμε να σεβαστούμε το περιβάλλον που ζούμε.
Ωραίες είναι οι γιορτές, αλλά θα πρέπει και εμείς να βάλουμε τα χέρια μας, όπως καλή ώρα εδώ ήρθαν οι μαθητές της πόλης μας και βοήθησαν και καθάρισαν έναν τόπο ο οποίος παρεμπιπτόντως είναι περιοχή οτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Καρέτα-Καρέτα. Πριν 3 χρόνια είχε 12 φωλιές εδώ. Και φέτος μπορεί να είναι η χρονιά τους, γιατί ήταν ανά 3 χρόνια βγαίνουν οι χελώνες να γεννήσουν. Πολύ πιθανόν αυτή η προσπάθεια που έκαναν οι μαθητές να βγει σε ένα τέλειο αποτέλεσμα για τη χελώνα, ένα είδος που κινδυνεύει και χρωστάμε όλοι να το προστατεύσουμε. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές, συγχαρητήρια στα παιδιά που αλλάζουν, που βοηθούν μάλλον και παράλληλα αλλάζουν. Και γιατί αυτά αλλάζουν τον κόσμο. Εμείς οι μεγάλοι καταφέραμε να είναι να τους παραδίδουμε σκουπίδια και να τους λέμε ελάτε να τα μαζέψουμε να κάνουμε τους καλούς ανθρώπους. Ας μείνει ότι δεν πετάμε σκουπίδια και τις παραλίες τις αφήνουμε ελεύθερες και για μας τους λουόμενους αλλά και για τις χελώνες.